Ξεχωριστή ήταν η σημερινή ημέρα για τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάς Αφρικής, ο οποίος βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Ιεραποστολικού Πνευματικού Κέντρου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάς Αφρικής, Συροδιά Μαλεβιζίου, όπου τέλεσε θεία λειτουργία, στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας. Η αντιπροσωπεία μας θα είναι εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο δίπλα από τη Ροδιά, αφιερωμένος στα παιδιά όλου του κόσμου, της Αφρικής, της Κρήτης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, έρχομαι από την Αλεξάνδρεια, πριν λίγο βρισκόμουν στο Μπουρούντι και φεύγοντας από την Κρήτη τραβώ για το γίγαντα της Αφρικής, για την Νιγηρία. Μια χώρα 160 εκατομμυρίων για να εγγενιάσω τα νέα νοσοκομεία, 3 νοσοκομεία στο Λάγκος και 2 σχολεία για ανάπηρα παιδιά. Είπαμε μεγάλη μας τιμή η παρουσία του μακαριότατου κύριου Θεόδωρου εδώ στη Ροδιά, στο μετόχι του Αγίου Τίτου. Πλούσιο το έργο του, πραγματικά σπουδαία η προσφορά του με το πολύ σημαντικό ιεραποστολικό του έργο. Μνήμες από τα παιδικά του χρόνια ζωντάνεψαν στην ευρύτερη περιοχή και στη Μονή Σαββαθιανών, με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάς Αφρικής να μην κρύβει τη συγκίνησή του. Στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που επιτελείται στην Αφρική και στην Ήπειρο του μέλλοντος, όπως την χαρακτήρισε. Άμεσα θα εγκαινιάσει 3 νοσοκομεία και 2 σχολεία στην Νιγηρία, ενώ μετά το Πάσχα θα επισκεφθεί τη Λιβύη. Ξεκινώ από τη Βενγκάζη. Θα περάσω την έρημο τη Σίουα για να ευρεθώ στη Βενγκάζη και στο δύσκολο χώρο της Λιβύης και κυρίως με τον Πάπα της Ρώμης Φραγκίσκο έχουμε συνοηθεί να συναντηθούμε και να κάνουμε το διάγγελμα για τους μετανάστες του κόσμου και για τις χιλιάδες τα παιδιά που χάνονται στα νερά της Μεσογείου. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάς Αφρικής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον οραματικό του στόχο για τη δημιουργία ενός κέντρου αποκατάστασης στην περιοχή, με τον Μενέλα Μποκέα να εκφράζει τη στήριξή του στο όλο εγχείρημα. Ο χώρος αυτός είναι για κατασκηνώσεις των νέων παιδιών. Όμως, ομιλώ να σας το αποκαλύψω με το Ίδρυμα Λάτσι να γίνει ένα κέντρο αποκατάστασης για τους ανθρώπους ή ένα κέντρο που θα καταπολεμάει τον καρκίνο και κυρίως για τα μικρά παιδιά. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είναι πραγματικά για μας πολύ μεγάλη χαρά να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του και να τον υποστηρίξουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί για τα πολύ μεγαλόπνοα και σημαντικά σχέδια που έχει εδώ για την περιοχή, να δημιουργήσει ένα κέντρο που θα φιλοξενεί παιδιά και ένα κέντρο αποκατάστασης όπως μας είπε σήμερα. Ότι έχει σκοπό εδώ να κάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, τα οποία θα βοηθάει παιδιά και είναι για μας μεγάλη τιμή.